Πάμε παιδιά για να καταδείξουμε τι έχει γίνει μέχρι και σήμερα Δευτέρα 26 του Οκτώβρη του 2020 και όχι του 16. Βλέπουμε νταγιασμένα κάτω, νταγιασμένους στους φεγγίτες και τις πλάτες αυτών. Το νέο έργο που έγινε σήμερα είναι το στήσιμο των σκαλοσιών σε τμήμα των γραφείων της ΠΑΕ στον τομέα 4, στην πλάτη δηλαδή του γηπέδου, του βόρειου γηπέδου. 52 μέτρα μετόπις και πίσω από τις πεπιβολώνες και 12 μέτρα φεγγιτών απαρτίζουν το οικοδόμημα που έχει κατασκευαστεί μέχρι και σήμερα. Πάω προς τα πίσω. Μου λέτε παιδιά ότι πολλοί, πάρα πολλοί έως όλοι, ότι είναι στραβά έως θεόστραβα, κακοτεχνία δηλαδή, όλη η κατασκευή των πανέλων των βορειοδυτικών τμήματων του γηπέδου, είναι χτυπημένα δηλαδή, ίσως βιδώθηκαν περισσότερο από ό,τι έπρεπε, δεν το ξέρω παιδιά, ο πρόεδρος σίγουρα θα τα είδε, γιατί πήρα πάρα πολλά βίντεο και εγώ και τα άλλα παιδιά τραβήξαμε πάρα πολλά βίντεο και καταδεικνύεται η κακοτεχνία που έχει η βορειοδυτική πλευρά. Μακάρι να διορθωθούν αμέσως και να μην έχουμε καθυστερήσεις. Για του λόγου του αληθές θα το ξανατραβήξω το βίντεο πάλι τα βορειοδυτικά, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Επί τούτου θα το κάνω, θα το ζουμάρω όσο πάει το κινητό, για να δούμε την κακοτεχνία που διαδραματίστηκε στο βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου μας. Με αυτά παιδιά, να είστε όλοι καλά, την ΚΑΕΚ. Λοιπόν παιδιά, πάμε να καταδείξουμε το μέγεθος του λάθους, αν υπάρχει λάθος ή κακοτεχνία στα περιβόητα αυτά πανέλα της βορειοδυτικής πλευράς του γηπέδου. Πριν όμως σας δείξω τι γίνεται εδώ με τα τείχη, βλέπετε οι σκαλοσιές απλώθηκαν όπου χρειάζεται για να ανέβει ο τεχνίτης ή οι τεχνίτες για να ρίξουν το μαύρο και το λευκό κονίαμα. Και πάμε να εστιάσουμε παιδιά τώρα σε κάθε αυτά τα πανέλα. Πάω λίγο πιο χαμηλά και πιο κοντά για να τα ζουμάρω πιο καλύτερα. Εδώ παιδιά είναι ορατό το όποιο λάθος, το όποιο χτύπημα. Θεωρώ είναι η γνώση του Προέδρου μας. Κοιτάξτε εδώ πέρα πως φαίνονται. Δεν είναι ισιασμένα καλά. Υπάρχει ομολογουμένος κακοτεχνία, ειδικά εδώ που αντανακλά το φως του ήλιου, έτσι είναι ακόμα πιο ορατό. Δέστε στα κάρτερ εδώ στις διαστημικές κολόνες που έλεγα πριν 2,5 χρόνια, το μέγεθος του μεγαλείου που φτιάχνεται στην εγκαστοφιά μας. Και πάω λίγο παρακάτω, ακόμα πιο ζουμέρα. Εδώ είμαστε παιδιά. Δείτε και πείτε στα μηνυματάκια όπου θέλετε, πιο απ' όλα βλέπετε ότι δεν είναι καθεσμένο καλά. Πιο δεν κάθεται καλά, να το κάνουμε ταντά. Λοιπόν, αστείευομαι έτσι. Ο λόγος τώρα στα μάτια σας και στη γραφή σας να μου πείτε, Γιώργο, από τα 56 περιπίν είναι το 4ο, το 8ο, το 13ο αυτά που είναι χαλασμένα, που είναι χαλασμένα, που δεν έχουν κάτσει καλά. Λίγο πριν κάνω την αποφώνηση του δεύτερου βίντεο, για να συνεχίσω με το τρίτο και τελευταίο που θα είναι από τους τομείς 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 και την υπογειοποίηση φυσικά. Αυτό το βίντεο είναι αποκλειστικά παιδιά για τα δικά στα μάτια, να δείτε και να μου πείτε πού δεν κάθεται καλά
το πανέλο ή τα πανέλα. Βλέπεις κακοτεχνία? Βλέπεις κακοτεχνία? Όχι. Στο φακό φαίνεται κακοτεχνία. Τώρα και εγώ με το γυμνό το μάτι δεν βλέπω κακοτεχνία. Πού φαίνεται, σε ποιο σημείο? Εγώ δεν το βλέπω, αλλά όταν φαίνεται στο βίντεο φαίνεται ότι είναι στραβά. Τα καπέλα βλέπετε έχουν δύο παιδιά πάνω. Δεν βλέπω. Ναι, με το γυμνό μάτι δεν φαίνεται. Πραγματικά δεν φαίνεται. Θα πάω ντάνα, στίβα, να δούμε πού υπάρχει, αν υπάρχει κακοτεχνία. Όποιος ή κάποια κακοτεχνία, να μου πει δευτερόλεπτο, να το αναφέρω εκεί που πρέπει, παιδιά. Ξέρω ότι είστε μακριά, δεν έχετε ευκαιρία να έρχεσαι στην Αγία Σοφιά, μήπως εδώ. Εγώ ευτυχώς μένω κοντά, γι' αυτό είμαι κάθε μέρα τα τελευταία 3 χρόνια εδώ. Με αυτά, την ΚΑΕΚ, νικήσαμε και τα Γιάννενα. Δόξα τω Θεώ, ήτανε το βάρ σωστό. Πανηγυρίζανε οι φίλοι παγουράδες, αλλά δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, κι άμα υπάρξει η επόμενη φορά. Την ΚΑΕΚ, παιδιά, την ΚΑΕΚ. Συνεχίζω με το τρίτο και τελευταίο βίντεο από τα κεντρικά, τον Νότο και την υποκειοποίηση. Να είστε όλοι καλά.